Ήθελα να πω ότι την χαρμόσυνη σημερινή μέρα σχοιάζει το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γεράσιμου Βαντόρου, φιλόλογου και καθηγητού του Λυκείου μας. Η λύπη είναι μεγάλη όλων μας και της διεύθυνσης και των συναδέλφων καθηγητών και των μαθητών του. Και θέλω από αυτό το βήμα, πριν αρχίσει η τελετή, να απευθύνω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην γυναίκα του και στους γιους του, ο ένας από τους οποίους είναι απόφυτος του 83 του σχολείου μας και ο άλλος μαθητής ακόμη του σχολείου μας της 6ης Δημοτικού. Ο Φωτής σας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδίρινα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διερχείνει μας καταξιώσας και προσεγγίσετε τις αρχές της νυχτός επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάση ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια μαθήματα πρόσδεξε τα σεστερινά ημών ηκεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των νυχτιγών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς αγίης αγγέλη σου, όπλησον ημάς όπλες δικαιοσύνη σου, περιχαράκωσον ημάς τη ελυθία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχονται ημίν την παρούσαν εσπέραν στην διεπερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσα στα σημέρες της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απειών σε ευρυστησάντων. Αμήν. Ίσως η
γιατί έχουν ακούσει αφόρητα πολλές ως τώρα και από τους γονείς και από τους συγγενείς και από τους δασκάλους τους βέβαια. Ίσως ακόμα, γιατί στην ορμή και με την, ας πούμε, κάποια αφηρία της ηλικίας νομίζουν ότι αυτά που τους λέγονται είναι γνωστά και επομένως τελικά. Γι' αυτό δεν θα σας πω καθόλου συμβουλές σήμερα. Θα κάνω μόνο μερικές σκέψεις και θα διατυπώσω μερικές ευχές που ελπίζω να θελήσετε να τις ακούσετε. Περίοδο της ενηλικίωσης του νέου ανθρώπου. Συχνά αυτός δυσφορεί και καμιά φορά ασκεί και αυστηρή κριτική απέναντι των γονιών του και των δασκάλων του, όταν του αφαιρούν ή του περιορίζουν την πρωτοβουλία για να πάρει ο ίδιος αποφάσεις για πράγματα που τον αφορούν. Και περιμένει με λαχτάρα να έρθει η στιγμή που αυτός πια μόνος θα είναι ο κύριος της τύχης. Λοιπόν, αυτή η ώρα έφτασε για σας και φοβάμαι μόνο ότι γρήγορα θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι και τόσο ιδηλιακά ευχάριστη όσο ίσως νομίζατε. Αν τα πράγματα στη ζωή ήταν η μαύρα ή η άσπρα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά τα πράγματα στη ζωή έχουν αποχρώσεις και το να πάρει κανείς μια σωστή απόφαση δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Η πρώτη μου λοιπόν ευχή σε εσάς είναι να σας φωτίζει η τύχη, ο Θεός, η κρίση σας, να παίρνετε σωστές αποφάσεις, όταν μάλιστα από αυτές πρόκειται να υπάρξουν συνέπειες που θα αφορούν και την προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή. Όμως οι σωστές αποφάσεις δεν είναι αυτές μόνο αρκετές για να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην επιτυχία. Χρειάζεται εργασία και μόχθος. Θα μου πείτε, μα η τύχη που λέγατε ο Θεός, η τύχη είναι τυφλή και οι θεοί, λέγανε οι αρχαίοι, των πόνων πολλούς είναι μην τα αγαθά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας και πολιτισμοί εξαφανίστηκαν και κοινωνίες αποσυντέθηκαν και κράτη διαλύθηκαν όταν οι πολίτες έπεσαν, περιέπεσαν σε ραφινία και μαζικότητα. Μόνο η άοκνη εργατικότητα και η συνεχής και επίμονη προσπάθεια αυτή οδηγούν στην επιτυχία σε οποιοδήποτε τομέα, είτε στον επιχειρηματικό, είτε στον επιστημονικό, είτε ακόμη κάτι που δεν θα το πίστευε κανείς στον τομέα της τέχνης, όπου θα έλεγε κανείς ότι ο ποιητής ή ο ζωγράφος ή ο μουσικός γεννιούνται και ότι αρκεί το ταλέντο. Δεν αρκεί ούτε εκεί το ταλέντο. Ένας μεγάλος ποιητής έλεγε, μόνο τον πρώτο στίχο μας χαρίζουν οι θεοί. Όλους τους άλλους πρέπει με δικό μας μόχθο να τους γεννήσουμε. Ευχή λοιπόν δεύτερη, να σας δίνει ο Θεός τη δύναμη για εργασία συστηματική, με την οποία να μπορέσετε να κατακτήσετε ό,τι θέλετε και να επιτύχετε ό,τι στόχους βάλετε. Μερικές φορές, ευτυχώς όχι πολλές, βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους που με περιορισμένες ικανότητες, ακόμη καμιά φορά και με αμφίβολης ηθικής μέσα, ανέρχονται ψηλά. Η τρίτη μου ευχή είναι να μην σας γοητεύσει αυτό το θέαμα, να μην σας κάνει να ξεστρατήσετε από την ακρόνητη πεποίθηση ότι μόνο τα επιτεύγματα που βασίζονται στην ηθική, στη δικαιοσύνη, στην αρετή και στο δίκαιο, αυτά έχουν αξία. Γιατί τότε μόνο η ζωή σας παίρνει νόημα. Γιατί τότε μόνο θα μπορέσετε να ωφελήσετε περισσότερο το έθνος, την πατρίδα και την κοινωνία. Και τότε μόνο θα μπορέσετε να χαρείτε πληρέστερα αυτή την ωραία περιπέτεια της ζωής που αρχίζεται σήμερα. Θα μπορούσα να συνεχίσω ακόμα, αλλά επειδή βλέπω να διαφέρεται ο κίνδυνος οι ευχές μου να εκτιθούν σαν συμβουλές στα
tonight, you must be patient, because as you all know, we're graduating two classes in a total of 257 graduates. But if you're patient, you're going to hear some interesting speeches from these young men. You'll have a chance to recognize your favorite, your son, other relatives, and you'll have a chance to congratulate one of the best classes that ever came from Athens College. Now let's get on with the ceremony, and I will introduce to you the fourth year salutatorian chosen by our faculty, who's sitting up above. He has a grade point average, 19.4, and his name is Emmanuel Koutouzis. Κυρίες και κύριοι, αφορμή για τα λίγα αυτά λόγια του αποχαιρετισμού μου δώσε ένα χρονογράφημα που έτυχε να διαβάσω σε κάποια αθηναϊκή εφημερίδα στις 14 του Μάη. Τίτλος του «Ρέκβιεμ για ένα σχολείο». Εντυπωσιακός ο τίτλος, θα σκεφτείτε, και ομολογώ ότι και εγώ στην αρχή εντυπωσιάστηκα. Δυστυχώς όμως ο αρχικός της εντυπωσιασμός έγινε θλίψη για μένα. Το σχολείο για το οποίο γράφτηκε αυτός ο θρήνος ήταν αυτό που ίσως φαντάζεστε, το κολέγιο. Ήταν ένα κείμενο γεμάτο απαισιοδοξία για το μέλλον του σχολείου μας. Όμως, οι συμμαθητές μου και εγώ που σήμερα αποφυτούμε, δεν θα ακολουθήσουμε τον συγγραφέα στην απαισιοδοξία του. Άλλωστε, τα επιχειρήματα επάνω στα οποία στηρίζει αυτή την απαισιοδοξία αφορούν κυρίως εξωτερικές αλλαγές, αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής, κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν εφέτος στα κατ' επιλογή μαθήματα και άλλα. Όμως, κολέγιο δεν είναι αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Κολέγιο είναι η κύρια το έμψυχο υλικό του, το πνεύμα, η σκοπή και η στόχη του, που ως τα τώρα φαίνεται τουλάχιστον να ξεπερνούν αυτές τις εξωτερικές αλλαγές και να συνεχίζουν να δίνουν στο κολέγιο μια ξεχωριστή θέση. Σίγουρα λοιπόν, το κολέγιο στάθηκε και για μας κάτι παραπάνω από χώρος απλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Και γι' αυτό το λόγο η σημερινή μέρα αποκτά για μας ξεχωριστή σημασία. Αφήνουμε την κλειστή, σίγουρη κοινωνία του κολεγίου και μπαίνουμε σε ένα δρόμο δίστατο που δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το καθένα από εμάς. Αφήνουμε τα πιο ξένια στα ίσα χρόνια της ζωής μας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια διαφορετική ζωή, στηριγμένη πια αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις. Και εδώ αντιλαμβάνεται κανείς την ευθεία της παιδείας μέσα στο κολέγιο. Σε αυτό το χώρο αποκτήσαμε εφόδια που στο δύσκολο δρόμο που έρχεται σίγουρα θα μας χρειαστούν. Εδώ προσφερήσαμε σε επαφή με αξίες βασικές, όπως αυτές της ανθρωπιάς, του σεβασμού των συνάνθρωπων. Εδώ πρωτακούσαμε για δημοκρατία. Εδώ μάθαμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για τα δικαιώματά μας. Εδώ μάθαμε να αναγνωρίζουμε την αξία του άλλου. Εδώ τελικά μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία μας για την έξοδό μας στην ευρύτερη κοινωνία, που τώρα πια δεν φαντάζει σαν ένα μελλοντικό σχέδιο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και όλες αυτές οι γνώσεις, όλα αυτά τα εφόδια που αποκτήσαμε σε αυτό το χώρο, δεν θα γίνουν βέβαια η αιτία για κάποια αφιψηλού αντιμετώπιση των συνανθρώπων μας. Δεν θα δημιουργήσουμε εμείς μια ελίτ μορφωμένων ανθρώπων, αποκομμένη από το κοινωνικό σύνολο, αλλά μέσα από αυτό θα αγωνιστούμε καταρχήν για την εξίσωση του συνόλου και έπειτα για τη δική μας ολοκλήρωση. Εμείς, όλα αυτά τα προτερήματα του λεγόμενου κολεγιακού πνεύματος στην αυθεντική του βέβαια μορφή, τα γνωρίσαμε. Όπως γνωρίσαμε περισσότερο ίσως από κάθε άλλον, εμείς στη τελειώθηση του 1985, ορισμένες αλλαγές που μας αφήνουν σκεπτικούς. Σκεπτικούς για το μέλλον του χώρου στον οποίο οδρωθήκαμε. Οι αλλαγές αυτές έχουν γίνει πλέον εμφανείς και σε παραδοσιακούς θεσμούς του σχολείου μας, όπως τούτη εδώ η τελετή. Δεν είναι λίγο παράξενο να αποφυτούν μαθητές από δύο τάξεις?
Δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλάνε για κάποια κρίση στο κολέγιο. Εμείς δεν συμφωνούμε μαζί τους. Απλά πιστεύουμε ότι το κολέγιο διέρχεται μια μεταβατική κρίση και αισιοδοξούμε για το μέλλον της, για το μέλλον του, όπως αισιοδοξούμε και για το δικό μας μέλλον μέσα στη συνεχώς εξελισσόμενη ελληνική και παγκόσμια κοινωνία. Βλέπετε, δεν είμαστε οι αποπροσανατολισμένοι νέα γενιά, οι δίχως ιδανικά. Είμαστε νέοι, γεμάτοι όνειρα, ελπίδες και κυρίως δύναμη να οδηγήσουμε εμείς τον κόσμο σε νέους ορίζοντες, όπως εσείς μέχρι τα τώρα οι παλαιότεροι τον οδηγήσατε. Και εσάς και εμάς, μόνο η ιστορία μπορεί να μας κρίνει. Με αυτή την αισιοδοξία, τα όνειρα και τις ελπίδες, αποχωριζόμαστε σήμερα το χώρο και τους ανθρώπους. Φεύγουμε με όμορφες αναμνήσεις, με κάποια ίσως αγωνία για το δικό μας μέλλον και κάποια αγωνία για το μέλλον του σχολείου μας. Η αγωνία αυτή γεμίζει εμάς και όπως πιστεύω κάθε έναν που σχετίζεται με την πορεία του, με δύναμη και αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα να του συμπαρασταθούμε, να του βοηθήσουμε να ξεπεράσει με επιτυχία τη μεταβατική αυτή περίοδο. Είναι κρίμα μια τέτοια λαμπρή πορεία να σταματήσει να είναι λαμπρή. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Κυρίες και κύριοι, την σημερινή μέρα χαράς σκιάζει η απουσία δύο εκλεκτών ανθρώπων από την οικογένεια του κολεγίου. Όπως ακούσατε και πριν, η πρώτη από αυτές είναι η απουσία του εκλεκτού καθηγητή Γεράσιμου Μαγκόρου που λίγες μέρες πριν έφυγε από κοντά μας. Και η άλλη είναι η απουσία του εκλεκτού φίλου και συμμαθητή μας Γιάννη Γιαννουλάκη. Ο οποίος σε αυτές τις ώρες δίνει μια δύσκολη μάχη που σίγουρα όμως θα την κερδίσει. Το ευχόμαστε να ξανάρθει κοντά μας. Ευχαριστώ. We will hear from the student, fourth year student, who among all the members of the fourth year class won the Howland Public Speaking Contest in Greek, and he will talk about the subject which won him the title, A World with an Abundance of Means and a Scarcity of Ideals, and he is Evangelos Mananakis. Κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ανθρωπότητα γνώρισε την αγριότερη ανθρωποσφαγή στην ιστορία της. Όταν πια εισήγησε η κλαγή των όπλων, και εκόπασαν οι βοριάδες του Ολέθου, τα πάντα κύλονταν σε ρήπια. Σύντομα, ωστόσο, οι πληγές της κοινωνίας μας εκουλώθηκαν και προς τα φοβισμένα μάτια του ανθρώπου υψώθηκε ένας νέος, στριγγυλός πολιτισμός, ο βιομηχανικός. Η ύπαρξη του πολιτισμού αυτού, που ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και γενικότερα με την πρόοδο των επιστημών, έλυσε πολλά προβλήματα, παρέχοντας τον άνθρωπο όλα τα μέσα που εξασφαλίζουν την άνετη διαβίωσή του. Είναι όμως τα μέσα με τα οποία ζούμε ο μόνος παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία του βίου μας. Στην απάντηση δίδει παραστατικότατα ο σύγχρονος Γάλλος συγγραφέας της Λεβόν. Απαραίτητα για την διατήρηση και τελειοποίηση μιας κοινωνίας είναι τα κοινά ιδεώδη. Κοινωνία χωρίς ιδανικά μοιάζει με κονιορτόμο. Αλλά είναι αλήθεια δυστυχώς, στον τομέα αυτόν ο πολιτισμός μας υπερήμει. Οι δοκιμασμένες και κληρονομημένες από το παρελθόν αξίες αμφισβητούνται. Πανάρχιοι θεσμοί, όπως της οικογένειας και του γάμου, διέρχονται κρίση. Ενώ τα ιδανικά που γαλούχησαν γενιάς ανθρώπων καταπατούνται. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, ωστόσο, στο όνομα της ανανέωσης κατέληξαν στην απόρριψη και στον εκμηδενισμό, φαινόμενο που πηγάζει κυρίως από τους κόλπους της νεολαίας. Παραβλέψαμε την αξία της πείρασης και διαγράψης του μέλλοντος. Αγνοήσαμε την καλοπροαίρετη κριτική, θεωρώντας την άχρηστη και οπισθοδρομική. Και το αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη ενός νέου, μοναδικού ιδανικού στο σύγχρονο κόσμο, του κέρδους. Στο βωμό της ηλικής ευμάρειας, ο σύγχρονος άνθρωπος θυσιάζει όλα του τα πολιτιστικά του επιτεύγματα, οποιοδήποτε ιδανικό του. Η χρησιμοθυρία, η ωραία.